Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πολιτικός χαρακτήρας των διώξεων εναντίον μας είναι προφανής από την ίδια τη διαδικασία της δίωξης η οποία μας οδήγησε σήμερα εδώ. Τη δίωξη άσκησε προσωπικά ο κύριος Παπανδρέου, χρησιμοποιώντας ως σκεύος τον σημερινό Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν δίστασε, ενώ η γλώσση... Θα με ακούσετε κύριε συνάδελφε. Θα ακούσετε όλοι, παρακαλώ. Δεν θα επιτραπεί καμιά διακοπή, παρακαλώ. Ορίστε κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Ο οποίος δεν δίστασε, ενώ στις 31/1994 είχε δηλώσει στο έθνος της Κυριακής ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης να αλλάξει γνώμη κατόπιν άνωθεν εντολής και να ασκήσει ο ίδιος δίωξη 2 μέρες μετά. Χρησιμοποίησε μάλιστα μια διάταξη του 1952, η οποία τα 42 χρόνια είχε χρησιμοποιηθεί μια μόνο φορά από τη Χόντα κατά του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μια διάταξη την οποία σήμερα όλοι ομόφωνα καταδικάζουν. Και στο νέο σχέδιο της ποινικής δικονομίας η ίδια η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, στην καταργεί. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι άσκησε δίωξη ο κύριος Κουβελάκης χωρίς να έχει καν στα χέρια του τη δικογραφία της υπόθεσης. Στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στα δημοσιεύματα του τύπου και στην προκήρυξη της 17ης του Νοέμβρη. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ δεν είναι ασφαλώς η υπόθεση της ΑΓΕΤ. Είναι οι πολιτικές διώξεις αντεκδίκησης που έχει εξαπολύσει εναντίον μου το ΠΑΣΟΚ. Από τους 3 άξονες της λασπολογίας που εξαπέλυσε στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, οι 2 έχουν γυρίσει ήδη πίσω στους εκτοξευτές της. Η αρχαιολογική μου συλλογή, της οποίας άλλωστε η νομιμότητα ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, κρίθηκε από τη δικαιοσύνη και για 3η φορά νόμιμη. Στην υπόθεση των υποκλοπών, ο αρχιαπατεών που χρησιμοποιήσατε ως μόνο μάρτυρα κατηγορίας, κατέρευσε στην Ανακριτική Επιτροπή. Αποδείχθηκε ότι οι κασέτες του δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα κατασκευασμένο φωνομοντάζ και αποδείχθηκε ότι 192 καρτέλες που είχαν βρεθεί το 89 στον ΟΤΕ ήσαν γνησιότατες. Δεν έχουν υποστεί την παραμικρή αλλίωση. Η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, παρά ταύτα, παρά την κατάρρευση της υπόθεσης, αφού περιέκοψε το κατηγορητήριο και πήγε από αναβολή σε αναβολή, τελικά υπέκυψε στις εντολές και παραπέμπει την υπόθεση στο δικαστήριο. Μια υπόθεση ουσιαστικά ανυπόστατη και τυπικά παραγεγραμμένη. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι τους ευχαριστώ πολύ και τους προειδοποιώ όμως ότι δεν πρόκειται να δεχθώ σε καμιά περίπτωση αναστολή δίωξης. Η υπόθεση θα εξευτελιστεί στο δικαστήριο. Και τέλος είναι η 3η υπόθεση της ΑΓΕΤ, η οποία αποτελεί το αποκορύφωμα της πολιτικής αθλειότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπήρξε ο ίδιος προσωπικά χειριστής της υπόθεσης της ΑΓΕΤ. Την ιδιωτικοποίηση αυτή έφεραν εις πέρας 4 εξαίρετοι υπουργοί των κυβερνήσεών μου. Οι 2 υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, κύριε Χριστοδούλου και Μάνος, ο τότε Υπουργός Οικονομικών κύριος Παλακρασάς και ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας, Ενεργείας, Τεχνολογίας και Εμπορίου κύριος Ανδριανόπουλος. Όλοι αυτοί οι υπουργοί ανέλαβαν εφθαρσώς την ευθύνη των αποφάσεών τους και στις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής και στην εξέταση του κυρίου Βολονάση και στην ανάκριση του κυρίου Γεωργίδη. Από την πλευρά μου εγώ
Αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη της πώλησης. Η διαδικασία ήταν άψογη και η τιμή που πετύχαμε υπερεύει κάθε προσδοκία. Γνωρίζω όμως, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ότι ο στόχος σας είμαι εγώ. Και γι' αυτό θα σας προτείνω κάτι που απλοποιεί τα πράγματα. Δεν βλέπω κανένα λόγο να κυνηγάτε και να ταλαιπωρείτε τους θέους υπουργούς μου. Άλλωστε κάνατε ήδη μια περίεργη επιλογή και κατηγορήσατε μόνο τους δυο από τους τέσσερις. Απαλλάξτε και τους δύο άλλους και αφήστε μόνο εμένα. Εγώ άλλωστε είμαι ο στόχος σας. Εμένα προσπαθείτε να εξοντώσετε. Νομικά θα σας είναι βέβαια δύσκολο να έχετε ένα κατηγορητήριο με τον υποτιθέμενο ηθικό αυτούργο χωρίς τους δήθεν φυσικούς αυτούργους. Όμως ούτως ή άλλως το κατηγορητήριό σας είναι κωμικό και διάτριτο. Χάνει από παντού, χωρίς στοιχεία, χωρίς νομικό έρισμα. Δεν έχει τίποτα παραπάνω να χάσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποκατοικοποίηση της ΑΓΕΤ ήταν βασικό τμήμα του προγράμματος αποκατοικοποιήσεων που ψήφισε ο ελληνικός λαός το 1990. Ως πρωθυπουργός, παίρνω πάνω μου ακέραια την ευθύνη για τη στρατηγική επιλογή αποκρατικοποίησης της ΑΓΕΤ. Το κράτος δεν έχει κανένα λόγο, αυτό πιστεύουμε εμείς, να παριστάνει τον παραγωγό τσιμέντου. Τα περιστρατηγικής σημασίας επιχειρήματα, που άλλωστε απετέλεσαν και την αιτία για την οποία δεν έγινε αποκρατικοποίηση στην οικουμενική κυβέρνηση, δεν είναι, κατά την αντίληψή μας, τίποτα παραπάνω παρά οι γνωστές δικαιολογίες του κρατισμού. Δικαιολογίες για να τακτοποιούνται κομματικά στελέχη και να γίνονται πεδία ρουσφετιού επιχειρήσεις που από τη φύση και θέση, που φύση και θέση ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Ο ρόλος μου ως πρωθυπουργού αφορούσε τη γενική εποπτεία του προγράμματος αποκρατικοποίησης. Έτσι ήταν φυσικό ότι δεν ασχολήθηκα με τις ειδικότερες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος. Ήταν ευθύνη των αρμοδίων υπουργών. Μόνο σε δυο κυβερνητικές συσκέψεις τις οποίες προείδρευα ανέκυψε το θέμα της ΑΓΕΤ, χωρίς μάλιστα το θέμα να εντάσσεται εις την μερισσία διάταξη αυτών των συσκέψεων. Η πρώτη ήταν την 5η Δεκεμβρίου του 1991, σε μια σύσκεψη που είμαστε όλοι μαζί στο Μαξίμου για την προετοιμασία του Μάστριχτ. Στη σύσκεψη αυτή προσήλθε ο Μιχάλης Βρανόπουλος, ο τότε διοικητής της Εθνικής, και έθεσε το θέμα της ΑΓΕΤ. Ζήτησε να συμμετάσχει η ΑΓΕΤ, να συμμετάσχει η Εθνική σε κοινοπραξία με ένα από τους συμβαλωμένους για να ανεβάσει το τίμημα, το οποίο λόγω της τάσης του καρτέλ φαινόταν ότι θα ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Οι υπουργοί πρότειναν και εγώ δέχτηκα την εισήγηση Βρανόπουλου. Αποδείχτηκε άλλωστε σωστή, καθώς οι ενδεικτικές προσφορές μια εβδομάδα αργότερα κοιμάνθηκαν μεταξύ 40 και 86 δισεκατομμύρια με εξαίρεση την πρόταση της Καλνάτ. Για τη συνεργασία θέσαμε τρεις όρους στο Μιχάλη Βρανόπουλο. Να επιχειρήσει καταρχήν να κάνει η Εθνική μόνη της την προσφορά. Και αν αυτό δεν ήταν δυνατό, να παραμείνει ελεύθερη να συνεργαστεί με όποιον τελικά θα κέρδιζε το διαγωνισμό και να διασφαλίσει όρος στον οποίο προσωπικά ιδιαίτερα επέμεινα εγώ, ότι ο συνεργάτης, όποιος συνεργάτης της, θα δεσμευόταν στο τέρμα μιας σύντομης προθεσμίας για την αγορά του συνόλου των μετοχών. Δεν ήθελα σε καμιά περίπτωση την Εθνική Τράπεζα μόνιμο ιδιοκτήτη μέρους της ΑΓΕΤ. Η δεύτερη φορά που απασχολήθηκα ήταν στις 24 Φεβρουαρίου του 1992, στα πλαίσια μιας σύσκεψης για την αποκρατικοποίηση, που είχε ως κύριο θέμα πειραϊκή, πατραϊκή και ναυπηγεία. Αυτά που σας λέω προκύπτουν όχι μόνο από τις μαρτυρίες,
προκύπτουν και από τον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο, ο οποίος ανέγραψε αυτά που θα σας πω. Στη σύσκεψη συζητήθηκε και η υπόθεση της ΑΓΕΤ. Ήταν παρόν ο Βρανόπουλος, διότι τον είχα καλέσει για την πειραϊκή, πατραϊκή και για τα ναυπηγεία. Μήπως θα μπορούσε να βοηθήσει η Εθνική Τράπεζα. Και στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκε επ' ευκαιρία της παρουσίας του Βρανόπουλου και η υπόθεση της ΑΓΕΤ, που είχε εισέλθει σε μια κρίσιμη φάση, καθώς η Ιταλ Τσιμέντι είχε μόλις ανακοινώσει ότι αποχωρούσε από το διαγωνισμό. Τότε η κατεύθυνση που εγώ έδωσα, και αυτό βγαίνει από τα πρακτικά, από τις μαρτυρίες από τον αθηναϊκό τύπο της άλλης μέρας, ήταν να ζητήσετε, είπα στους υπουργούς, τη συμβουλή της Μόργαν Στάνλεϊ, του έμπειρου και αναγνωρισμένου διεθνούς κύρου συμβούλου, τον οποίο είχαμε προσλάβει για να βοηθήσει να φέρει πέρα στην αποκρατικοποίηση. Αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν οι μόνες περιπτώσεις τις οποίες έχω προσωπικά ανακατευτεί. Προκύπτει από το σύνολο της τεράστιας δικογραφίας των 6.000 σελίδων. Πού το βρήκατε εσείς που με κατηγορείτε ότι με πρόθεση προκάλεσα στους πρώην υπουργούς και στο Μιχάλη Βρανόπουλο την απόφαση να εκτελέσουν δίθεν απιστία? Δεν έχετε επιτέλους καμιά αναστολή εσείς που διατυπώνετε το κατηγορητήριο? Ποιος τα λέει αυτά? Πού τα στηρίζετε αυτά που γράφετε στο κατηγορητήριό σας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία που η κυβέρνησή μου ακολούθησε ήταν άψογη. Παρά τις τεράστιες αντικσότητες που είχε η συγκεκριμένη πώληση, σας μίλησαν ήδη αρκετά επ' αυτών οι προηγούμενοι ρήτορες. Αντικσότητες που οφείλονται σε τρεις παράγοντες που ήταν για μας δεδομένοι όταν ξεκινήσαμε την αποκρατικοποίηση. Ο πρώτος ήταν το καρτέλ του Τσιμέντου, ύπαρξη του οποίου ήταν γνωστή και απασχολεί από πολλά χρόνια τώρα την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ενωμένη Ευρώπη σήμερα. Ο φόβος μας ήταν, δικαιολογημένος όπως απεδείχθη, ότι το καρτέλ θα λειτουργούσε στη διαδικασία της πώλησης αρνητικά, προσπαθώντας να ρίξει την τιμή της ΑΓΕΤ ή να ματαιώσει την αποκρατικοποίησή της. Με δεδομένο ότι το καρτέλ βγάζει τα κέρδη του όχι από τη μεγιστοποίηση του όγκου των πωλήσεων, αλλά από τον έλεγχο των τιμών, οι εξαγωγικές δυνατότητες της ΑΓΕΤ το ενδιέφεραν το καρτέλ μόνο αρνητικά, μόνο αν μπορούσε να τις εξουδετερώσει. Οι άλλες δυο αντικσότητες που αντιμετωπίσαμε αφορούσαν τον παράνομο τρόπο ή πάντως τον αμφισβητούμενο τρόπο, ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον οποίο έκαμε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 86 την κρατικοποίηση της ΑΓΕΤ, αλλά αφορούσαν και τη δόλια χρεοκοπία την οποία είχε κηρύξει επί ΠΑΣΟΚ το κράτος έναντι της εθνικής, αρνούμενο να εξυπηρετήσει ομόλογα πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων που ο κρατικός ΟΑΕ είχε εκδώσει. Η Εθνική Τράπεζα, αντίθετα από ό,τι νομίζουν όσοι δεν γνωρίζουν τη σύνθεση του κεφαλαίου της, μίλησε πρωτήτερα και γι' αυτό ο κύριος Μάνος, δεν είναι τράπεζα αποκλειστικά κρατικής ιδιοκτησίας. Η διοίκησή της διορίζεται μεν από το κράτος. Η τράπεζα όμως έχει και ένα μεγάλο αριθμό ιδιωτών μετόχων. Έτσι, ο εκάστοτε διοικητής της, για να μην διαπράττει το αδίκημα της απιστίας, έχει ηθικά αλλά προπαντός και νομικά το χρέος να βάνει τα συμφέροντα των μετόχων υπεράνω των συμφερόντων του δημοσίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο χρεοκοπημένος ΟΑΕ χρωστούσε και δεν πλήρωνε δεκάδες δισεκατομμύρια, στην εθνική δεκάδες δισεκατομμύρια, τα συμφέροντα εθνικής και δημοσίου προφανώς δεν ταυτίζονταν. Η εθνική ήθελε και δικαίως να μεγιστοποιήσει τα δικά της ωφέλη από την πώληση της ΑΓΕΤ, που ήταν
το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο που διέθετε ο ΟΑΕ. Τη δυνατότητα δε αυτή, την πλεονεκτική αυτή θέση της την προσέφεραν στην εθνική οι παλαιές μετοχές που κατήχε. Έχω χρέος όμως εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι ο Μιχάλης Βρανόπουλος, παρά την ειδική θέση αυτήν για την οποία πρωτήτρα σας μίλησε, στην οποία βρέθηκε, ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει το κράτος να ανεβάσει το τίμημα. Κάτι που σε τελική ανάλυση ήταν σε όφελος και της τράπεζας, αφού ούτως ή άλλως στην κατάληξη, στο τέλος, η εθνική δεν επρόκειτο να κρατήσει μετοχές της ΑΓΕΤ. Δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό και θέλω να το καταλάβει και η εθνική αντιπροσωπεία και ο ελληνικός λαός. Επολύσαμε όχι το 70% το 69,7% των μετοχών. Στην ουσία δεν πουλήσαμε τις μισές από αυτές. Πουλήσαμε στην ουσία το σύνολο. Διότι οι αγοραστέ Ιταλοί ήσαν υποχρεωμένοι στο τέρμα της τετραετίας να αγοράσουν και το υπόλοιπο. Αλλιώς έχαναν την διοίκηση από τα χέρια τους στην εταιρεία. Ακούω τον κύριο Βρετό να λέει ότι δεν είναι. Είναι, κύριε Βρετέ. Και θέλω να σας πω μάλιστα ότι όταν κατέθεσα ως μάρτης τον κύριο Γεωργίλη, διεπίστωσα ότι και ο ίδιος είχε αμφιβολίες επ' αυτού και μου διατύπωσε την αντίθετη άποψη, την οποία άλλωστε περιλαμβάνει με μια φράση και στο υπόμνημα, στο συμπεράσματά του, το οποίο έστειλε στη Βουλή. Δεν έχει όμως δίκιο. Επέμεινε η κυβέρνηση και πετύχαμε. Ο χειρισμός που έκανε ο Μιχάλης Βρανόπουλος να είναι τέτοιος ότι στο τέλος το σύνολο των μετοχών που πουλιόντουσαν να περιέλθει στα χέρια των Ιταλών και οι Ιταλοί να δώσουν στο σύνολο το ποσό των 129 δισεκατομμυρίων για το οποίο μιλούμε. Κατά συνέπεια όλα όσα πρωτήτρα ελέγχθησαν περί 45 δισεκατομμυρίων ή δεν ξέρω ποιον άλλον είναι εκτός πραγματικότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ οφείλω να κάνω και μια εξομολόγηση. Πιστεύω βαθύτατα και τιμώ τη μνήμη του. Ο Μιχάλης Βρανόπουλος ήταν έντιμος άνθρωπος και εξαίρετος τραπεζίτης. Οι παρικούντες όμως στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι δεν είχε με μένα καμία προσωπική σχέση. Στο χώρο της ευρύτερης παράταξης είναι γνωστόν ότι ο κύριος, ότι ο Μιχάλης Βρανόπουλος συνεδέεται με άλλες κατευθύνσεις. Ήταν όμως ικανότατος και γι' αυτό αξιοκρατικά τον επέλεξα και τον εστήριξα μέχρι τέλους ως διοικητή της Εθνικής, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν κατά καιρούς μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις του με το κόμμα. Έχοντας ζήσει στην ίδια την οικογένειά μου την τραγωδία της τρομοκρατίας, βασανίζει την ψυχή μου το ερώτημα: γιατί τον δολοφόνησαν? Δεν θέλω να πω περισσότερα, πέρα από τη διαπίστωση ότι ο Μιχάλης Βρανόπουλος γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλο αυτή την πώληση και θα την υπερασπιζόταν καλύτερα από κάθε άλλο. Η μαρτυρία του ήταν πολύτιμη, γιατί πέραν όλων των άλλων είχε διαπιστώσει από ιδία αντίληψη, όπως ο ίδιος έχει καταθέσει, την αρνητική στάση του καρτέλ και την πρόθεσή του να κρατήσει πολύ χαμηλή τη τιμή της πώλησης. Με αυτά τα δεδομένα δεχτήκαμε την ενεργητική συμμετοχή της Εθνικής στη διαδικασία, χωρίς την οποία το τίμημα κινδύνευε να ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Στην ουσία να μην γίνει πώληση, διότι σας εξήγησε ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος ότι κάτω από 90 εκατομμύρια δεν θα εδέχεται ποτέ την πώληση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν. Η συμμετοχή άλλωστε αυτή δεν αλλίωνε κατά κανένα τρόπο τη διαφάνεια της διαδικασίας, καθώς όλοι οι διαγωνιζόμενοι είχαν γραπτά πληροφορηθεί από την έναρξη της διαδικασίας ή,
αν θέλετε, πριν από την υποβολή των ενδεικτικών τους προσφορών, πρώτον, τα νομικά προβλήματα της ιδιοκτησίας της ΑΓΕΤ. Δεύτερον, την απόφαση για συμμετοχή στη διαδικασία της Εθνικής. Και τρίτον, είχαν ενημερωθεί για τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά σε κοινοπραξία με την Εθνική. Επιπροσθέτως, ο Μιχάλης Βρανόπουλος είχε διερευνήσει την πρόθεση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό να υποβάλουν από κοινού προσφορά με την Εθνική. Χωρίς αποτέλεσμα όμως, λόγω της χαμηλής τιμής που ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν. Η Ιταλ Τσιμέντι ειδικότερα ελέγχθηκε πρωτήτερα. Πρώτα απέρριψε τις προτάσεις Εθνικής και κατόπιν υποκριτικά απευθύνθηκε προς την Εθνική για να τη ζητήσει υποτίθεται συνεργασία στις 13 Φεβρουαρίου του 1992, δυο μόλις ημέρες πριν από την υποβολή των τελικών προσφορών. Η πρόθεσή της να ματαιώσει την πώληση ήταν προφανής. Και ο κύριος Εύερτ πολύ σωστά σας είπε πρωτήτερα ότι σε κάθε διαδικασία, για οποιοδήποτε μεγάλο έργο, για οποιαδήποτε μεγάλη πώληση, μία εκ των υστέρων αντιπροσφορά είναι δυνατό να υποβληθεί. Και όμως εμείς αναβάλαμε επί μία εβδομάδα τον διαγωνισμό για να διευκολύνουμε τα πράγματα. Η Εθνική τη στιγμή εκείνη δεν είχε δεσμευθεί με την ΚΑΛ. Είχε δεσμευθεί με την ΚΑΛ. Διατηρούσε όμως άθικτο το δικαίωμά της να συνεργαστεί με τον τελικό πλειοδότη του διαγωνισμού, εάν τέτοιος υπήρχε. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση είχε γραπτά εγγυηθεί στην Ιταλ Τσιμέντι με επιστολή του ΟΑΕ ότι αν πλειοδοτούσε στο διαγωνισμό θα είχε εξασφαλισμένη τη συνεργασία με την Εθνική και ότι μπορούσε να κάνει προσφορά βάζοντας όσους όρους ήθελε, όποιους όρους ήθελε, σε συνεργασία με την Εθνική. Με δεδομένες τις τεράστιες δυσκολίες που περιέγραψα σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό, την ιδιόρυθμη θέση της Εθνικής και τη στάση του καρτέλ, η διαδικασία που ακολουθήσαμε έφερε κατά τη γνώμη μου το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο νέος τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Στέφανος Μάνος, με τον πολύ πετυχημένη διαπραγμάτευσή του που έκανε με τους Ιταλούς, ανεβάζοντας το τελικό τίμημα ουσιαστικά στα 129 δισεκατομμύρια. Όταν η αποτίμηση που είχαμε από τη Morgan Stanley ήταν 77 με 112 δισεκατομμύρια δραχμές και ο Μάνος τελικά απέσπασε 17 δισεκατομμύρια παραπάνω από τη μεγαλύτερη αποτίμηση. Όταν τους ξεζούμισε κυριολεκτικά τους Ιταλούς, τολμάτε να μιλάτε εσείς για ευνοϊκή μεταχείριση? Από πού ως πού ζημιώθηκε, λέτε, το δημόσιο? Μα το δημόσιο απέκτησε τις μετοχές αυτές που πουλήσαμε, τις απέκτησε έναντι 25 δισεκατομμυρίων του 86 και τις πούλησε 129 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, και αν υπολογίσουμε τον πληθωρισμό, αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό, εκέρδισε 60 δισεκατομμύρια από αυτή τη δουλειά του δημόσιου. Άλλωστε, την αποτιμήσατε κι εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, την ΑΓΕΤ, όταν ετοιμαζόσαστε να την πουλήσετε στα μουλοχτά το 1987. Και τότε η Citicorp, ακούστηκε και αυτό πρωτήτερα, είχε υπολογίσει για το 100% των μετοχών 24 με 36 maximum δισεκατομμύρια. Μιλάτε και για την αποτίμηση της Alpha Finance. Δεν διαβάσετε την κατάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ότι το ποσό που επιτεύχθηκε συμπίπτει με τις υψηλότερες εκτιμήσεις που είχαμε κάνει? Έτσι λέει ο εκπρόσωπος της Alpha Finance. Δεν διαβάσετε την κατάθεση του Γιώργου Τσάτσου ότι το τίμημα ήταν 30% παραπάνω από την αντικειμενική αξία της ΑΓΕΠ?
Δεν διαβάσετε τις συνδικτικές προσφορές των άλλων συμμεταχόντων? Η Holden Bank έδωσε 64 δισεκατομμύρια και η περίφημη Ital Cimente 86. Δεν διαβάσετε τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της ΕΟΚ που μιλούν και οι δυο για 90 δισεκατομμύρια? Αλλά προπαντός δεν είδατε τη μετοχή στο χρηματιστήριο? 2.500 είχε τότε και 2.200 έχει σήμερα. Και εμείς την πουλήσαμε 3.500. Εσείς την είχατε πουλήσει 605.000. 605 δραχμές. Και καλό είναι να τα σκεφτείτε αυτά, διότι προχωρείτε τώρα σε ιδιωτικοποίησεις και θα κάνετε ιδιωτικοποίησεις μέσω του χρηματιστηρίου. Και σκεφτείτε αν εμείς είχαμε πουλήσει μέσω του χρηματιστηρίου τις μετοχές της ΑΓΕ, τι θα είχε συμβεί. Σκεφτείτε τι θα είχαμε πάρει. Και θα είσαστε ίσως όλοι ευχαριστημένοι, διότι κανείς δεν θα μιλούσε περί του αντιθέτου. Προσέξετε, διότι και ουσιαστικό αλλά και τυπικό πρόβλημα και πρόβλημα λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος και λειτουργίας της κυβέρνησης υπάρχει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν σχηματίστηκε η κυβέρνησή μας, είμαστε προετοιμασμένοι για την επίθεση λάσπης που θα δεχόμαστε. Είπα τότε και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο μικρότερο Υπουργικό Συμβούλιο επανειλημμένος, ότι αν πρόκειται να φοβηθούμε να πάρουμε τις ευθύνες μας, να παραιτηθούμε. Πρέπει να έχουμε το θάρρος, εφόσον έχουμε το κεφάλι μας ψηλά και το μέτωπό μας καθαρό, να προχωρούμε σε αποφάσεις. Και οι τίμιες κυβερνήσεις είναι αυτές που παίρνουν τις αποφάσεις. Όλα αυτά τα αντράνταχτα και συντριπτικά στοιχεία δεν υπάρχει κανένας πέραν ορισμένων συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Αλαφούζου και των ανθρώπων του οι οποίοι να τα αμφισβητούν στη δικογραφία. Γι' αυτό και οι κατήγοροι έχουν κυριολεκτικά πιαστεί όπως ο πνιγμένος από τα μαλλιά του, από το γράμμα του πεζέντη μετά την υποβολή των προσφορών, στο οποίο μιλά για βιομηχανική αξία της ΑΓΕΤ άνω των 120 δισεκατομμυρίων δραχμών. Το θέμα είναι εξαντλημένο. Ατύχησαν και αυτοί που το χρησιμοποιούν. Και ο Πεζέντη μίλησε ξεκάθαρα στον ανακριτή, τον κύριο Τζανακάκη, στην κατάθεσή του και είπε ρητός τα 120 δισεκατομμύρια δραχμές, ποσόν που είναι σημαντικός κατώτερο από το ποσόν που επέτυχε ο κύριος Μάνος. Λέει εκεί στην κατάθεσή του στον κύριο Τζανακάκη, η Μόργαν Στάνλεϊ μας ρώτησε ποια θα ήταν η προσφορά μας. Απαντήσαμε ότι εμείς δεν είχαμε υποβάλει μία προσφορά, δεν υπέβαλε προσφορά, ξεκαθαρίζω άλλη μια φορά, και εν πάση περιπτώσει η αξιολόγησή μας, λέει στον κύριο Τζανακάκη, ήταν ίση προς 120 δισεκατομμύρια. Ακούσατε, ίση προς 120 δισεκατομμύρια, ίση, όχι μεγαλύτερη. Και ήταν αξιολόγηση 120 δισεκατομμυρίων για προσφορά που ποτέ δεν υπευλήθηκε, γιατί αρνήθηκε να δεσμευτεί παρά την πρόταση και την επιμονή του ΟΑΕ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα συντριπτικά αυτά στοιχεία, το ΠΑΣΟΚ επέμενε μέχρι τέλους στον ισχυρισμό περί απιστίας και χαμηλού τιμήματος. Η δίωξη για την απιστία έγινε προσωπικά από τον κύριο Κουβελάκη και όλοι οι ισχυρισμοί του κατηγορητηρίου κατά του κυρίου Παπαγεωργίου στηρίζονται αποκλειστικά στις καταθέσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Αλαφούζου και των ανθρώπων του. Αυτό το κάνατε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί γνωρίζετε ότι αν παραδεχθείτε την αλήθεια, ότι δηλαδή το τίμημα που πετύχαμε ήταν εξαιρετικά υψηλό, τότε όλη η υπόθεση της ΑΓΕΤ καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Δωροδοκία για να πληρώσουν όπως πλήρωσαν πανάκριβα την ΑΓΕΤ Ιταλή δεν είχαν φυσικά λόγο να κάνουν και δεν έκαναν. Κανένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν συνδέεται ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τον κύριο Γεωργιάδη, ούτε με τους λογαριασμούς του.
Αλλά ας έρθουμε τώρα σε αυτό που αποτελεί το αποκορύφωμα, την υπόθεση της δωροδοκίας. Είναι γνωστόν ότι η υπόθεση της Σαγκέτ πέρασε από πολλές φάσεις. Ο ίδιος ως πρωθυπουργός ενέκρινα την Εξεταστική Επιτροπή. Ο ίδιος την έστειλα στη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία, όταν εγώ πλέον δεν ήμουν πρόεδρος, ήταν το κόμμα που ζήτησε στην τελευταία φάση το διορισμό δικαστών από την Ολομέλεια του Εφετείου, ώστε να είναι όσο πιο αντικειμενική και δίκαιη γίνεται η κρίση της δικαιοσύνης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, κυριολεκτικά ούτε ένας μάρτυρας δεν κατέθεσε τίποτα που να με εμπλέκει με οποιαδήποτε δωροδοκία. Ακόμα και στις τελευταίες καταθέσεις σας, εσείς οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που υπογράφετε το κατηγορητήριο, δεν τολμάτε να με κατηγορήσετε ενώπιον των ανακριτών για δωροδοκία. Μόνο σήμερα το κάνετε αυτό, καλυπτόμενοι από το Σύνταγμα που σας προστατεύει από την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης. Αυτό είναι πολιτική ατιμία στην οποία προστίθεται και ανανδρία. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κατά δήλωσή του δεν ανήκει στο δικό μας πολιτικό χώρο, είναι η δήλωσή του, κύριοι συνάδελφοι, στη μαρτυρική του κατάθεση στον κύριο Γεωργίλη, γνώριζε πολύ καλά τα μυστικά της ΑΓΕΤ ήδη από τη δεκαετία του 80 και είχε συμβούλους και συνεργάτες στελέχη της ΑΓΕΤ που ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ. Ακούσατε πολλά περί αυτού, δεν θα επαναλάβω. Είναι προφανές ότι έπαιξε ρόλο στο συνολικό σχεδιασμό της παρουσίας των Ιταλών στην Ελλάδα. Πόσο τον πλήρωσαν οι Ιταλοί, τι έκαμε τα χρήματά του και τι άλλα ποσά διακινήθηκαν στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν από διάφορες πηγές μετοχές της ΑΓΕΤ ή για τις διάφορες άλλες δραστηριότητες της Καλτεστρούτσι, δεν το γνωρίζω και δεν είναι δική μου δουλειά να το διερευνήσω. Ήταν δουλειά της δικαιοσύνης. Όταν η ίδια η δικαιοσύνη που ερεύνησε και το θέμα της δωροδοκίας, διότι δεν ίσχυσε μεν ποινική δίωξη για δωροδοκία ο κύριος Κουβελάκης, τη συζήτησε όμως να ερευνήσει και ερεύνησε την δωροδοκία, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και δεν απαγγέλει κατηγορία για δωροδοκία, ενεργητική δωροδοκία κατά του Γεωργιάδη και Μαθιόπουλου. Όταν η ίδια η δικαιοσύνη δεν απαγγέλει την κατηγορία, ποιος θα πιστέψει ότι εσείς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είστε πιο αντικειμενικοί από τους τρεις εφέτες με επικεφαλής τον κύριο Γεωργίλη που ερεύνησαν την υπόθεση? Μα εσείς, κύριοι συνάδελφοι, θα με συγχωρήσετε να σας το πω και αυτό, είστε ασυνάρτητοι στο κατηγορητήριό σας. Αλλού μιλάτε για 42 εκατομμύρια. Αλλού μιλάτε για 22. Αλλού μιλάτε για 7. Θυμάται άλλωστε ο ελληνικός λαός και διάφορες άλλες ιστορίες που είχατε κατά καιρούς παρουσιάσει για να γελιοποιηθείτε στα στοιχεία στη συνέχεια από την αδυναμία να παρουσιάσετε και ένα έστω στοιχείο που να στηρίζει τις φήμες που διαδίδατε, να στηρίζει τους ισχυρισμούς σας. Αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, πού ακριβώς βρίσκεται ο περίφημος πύργος ανωτάτου κυβερνητικού στελέχου στη Βόρειο Ιταλία? Τον βρήκατε ή ακόμα τον ψάχνετε? Έχουν περάσει ακριβώς 12 μήνες, ένας χρόνος, από τότε που καταχραστήκατε το ιερό δικαίωμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου για να πετάξετε λάσπη, και δεν μου είπατε ακόμα που βρίσκεται ο περίφημος αυτός πύργος. Θα μας διαφωτίσετε ή θα μείνετε ευδημόνως σιωπηλοί όπως κάματε όταν σας ερώτησε η δικαιοσύνη?
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία του πύργου ήταν η πιο χοντροκομμένη, αλλά όχι η μόνη συκοφαντία που κατασκευάστηκε σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν και πάμπολες άλλες. Το κατηγορητήριό σας, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αθροίζει τη λάσπη. Όλη τη λάσπη που κατά καιρούς έχει ρηχθεί. Σας θυμίζω μερικές μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ότι δήθεν έκανα εγώ προσωπικές επαφές με την Καλτεστρούτση στην Ιταλία. Διεψεύστησαν επανειλημμένως, παρεδέχτησαν την αλήθεια ότι την παρεδέχτησαν ότι ήταν ψευδές και το επαναλαμβάνεται. Όσοι ανάλλωστε, ένας πρωθυπουργός έπρεπε να πάει ως πλασιέ στο Μιλάνο επί τόπου για να συζητήσει με τους Ιταλούς. Το δεύτερο, η ανύπαρκτη κατάθεση Βερλίνη έγινε και επ' αυτής μακρά συζήτηση σήμερα, που ενέπλεκε υποτίθεται Έλληνες πολιτικούς και η οποία όμως απεδείχθη ότι ουδέποτε υπήρξε, χωρίς όμως ποτέ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή οι πολιτικοί που χρησιμοποίησαν αυτή τη συκοφαντία να έχουν είτε το θάρρος να ομολογήσουν ότι έκαναν λάθος ή να τιμωρηθούν για τις συκοφαντίες τους. Ακόμα και στο ίδιο το κατηγορητήριο, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, που το υπογράφετε, όσοι από εσάς το διαβάσετε, διότι υποθέτω ότι οι περισσότεροι δεν το διαβάσετε, επικαλούμενοι για την κατάθεση, λέτε ψέματα για την κατάθεση Μπερλίνη, επικαλούμενοι ανύπαρκτες φράσεις του Μπερλίνη, παρά το γεγονός ότι αποσπάσματα της κατάθεσης που αφορούν την ΑΓΕΤ της κατάθεσης Μπερλίνη υπάρχουν στη δικογραφία και δεν είχατε το δικαίωμα να παρουσιάσετε ψεύτικα κείμενα στο κατηγορητήριό σας. Ακόμα, η προκατασκευασμένη ιστορία περί του Μαθιόπουλου Ταμεία του Μητσοτάκη, την οποία κάποιοι την είχαν έτοιμη, κονσερβαρισμένη, για να βρει γη στην αγορά και περίμεναν την ώρα που θα πήγαιναν στον ανακριτή. Εμένα με ρώτησε ο ανακριτής, ο κύριος Γεωργίλης, πολύ διακριτικά, αν θα ήθελα να καταθέσω. Και επειδή εγώ τιμώ τη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι και εμείς υποκείμεθα οι πολιτικοί στη δικαιοσύνη, δεν έχω τις αρχές που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, του είπα ότι θα πάω. Και ορίσαμε τη συνάντηση μία εβδομάδα μετά. Συνέβη να είχε προηγηθεί η γνωστή κατάθεση Γεωργιάδη και δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος με την προκατασκευασμένη κασέτα Μαθιόπουλου Ταμεία. Και ακόμα, η ιστορία των πινάκων της ΑΓΕΤ, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως άλλωστε και σε όλη την υπόθεση της ΑΓΕΤ, έπαιξε η οικογένεια Λαφούζου δια του ενεργουμένου της κυρίου Καρκαγιάννη. Ιστορία που κατέρευσε αυθημερών, γιατί αποδείχθηκε ότι η ίδια η Καθημερινή είχε γράψει σε ανύποπτο χρόνο τι είχε συμβεί με τους πίνακες. Ήρθαν οι Ιταλοί και μου είπαν ότι θέτουν στη διάθεσή μου τους πίνακες. Θέτουν, εγώ τους είπα ότι θα ήθελα να τους δωρήσετε στο κράτος και όχι απλώς να τους θέσετε στη διάθεση του κράτους για να τους παρουσιάσει. Και η Καθημερινή ενεφάνισε την υπόθεση αυτή ότι έκλεψε ο Μητσοτάκης τους πίνακες της ΑΓΕΤ. Εν τω μεταξύ η ίδια η Καθημερινή είχε γράψει την πραγματικότητα. Αποτέλεσμα ήταν, παραιτήθη ο κύριος Καρκαγιάννης διαλόγους ευθυξίας, ευθυξία όμως που είχε περιορισμένη και καθορισμένη ημερομηνία λήξεως, διότι επέστρεψε πίσω με περισσότερα μάλιστα δικαιώματα ο κύριος Καρκαγιάννης του Καθημερινή. Όλες αυτές οι ιστορίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι άκρως διδακτικές σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των μαρτύρων αυτού του νομικά και πολιτικά καινού κειμένου επί του οποίου η Ελληνική Βουλή καλείται σήμερα να αποφανθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός σας σας υπαγόρευσε να με διώξετε πολιτικά. Διάβασα στις εφημερίδες
ότι μερικοί από τους βουλευτάς σας αρνήθηκαν να υπογράψουν το κατηγορητήριό σας. Δεν ξέρω αν είναι αληθές. Δεν έχω όμως ψευδεστήσεις για το αποτέλεσμα. Είμαι βέβαιος ότι η κομματική πειθαρχία τελικά θα επικρατήσει. Από την πλευρά μου λοιπόν σας λέω ξεκάθαρα. Σας προκαλώ, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ψάξτε όσους λογαριασμούς θέλετε. Ερευνήσετε όπου τραβάει η καρδιά σας. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Το αποτέλεσμα θα με δικαιώσει απόλυτα. Τη λάσπη που πετάτε όσοι υπογράψατε αυτό το επέσχυντο κατηγορητήριο, τώρα εσείς την κουβαλάτε απάνω σας. Και το ξέρετε ότι στο τέλος σε εσάς θα μείνει αυτή η λάσπη. Γιατί κάποιο αποτέλεσμα θα υπάρξει από τη συνέχεια που θα δώσετε. Σε εσάς θα πέσει η λάσπη και στον απόντα αρχηγό σας. Το 1989, το οποίο είναι προφανές ότι δεν το έχετε ακόμα ξεπεράσει, δεν μπορεί ούτε ηθικά ούτε πολιτικά να σας δικαιολογήσει. Τότε το σκάνδαλο, η κλοπή από τον Κοσκοτά τεραστίων ιδιωτικών και κρατικών καταθέσεων και η κατασκευή ειδικών νόμων για την προστασία του ήταν ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο κανένας ποτέ δεν αμφισβήτησε. Ο κύριος Παπανδρέου είχε τότε προσωπικά εξαναγκαστεί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Εμείς δεν στηριχθήκαμε στην κατηγορία που διατυπώσαμε στα όσα έλεγε ο Κοσκοτάς, τον οποίο από την αρχή θεωρήσαμε αναξιόπιστο. Στηριστήκαμε σε πλήθος άλλων στοιχείων που βοούσαν για το τι είχε συμβεί. Το σκάνδαλο άλλωστε αυτό, έγινε σε slow motion. Επί τέσσερις μήνες έκανε συνεχώς πρωτοσέλιδες καταγγελίες όλος ο τύπος ότι κλέβει ασύστολα ο Κοσκοτάς στις καταθέσεις και η τότε κυβέρνηση τον κάλυπτε και διέθετε στην τράπεζά του τα χρήματα των 10 για να κλέψει κι άλλα. Αυτά έγραφε ο τύπος επί τέσσερις μήνες. Από την πλευρά μου, εγώ ως πρωθυπουργός, από την ώρα που έγιναν οι παραπομπές, κράτησα τέτοια στάση ώστε να κατηγορηθώ ακόμα και για επέμβαση υπέρ του τότε κατηγορουμένου. Σήμερα διάφοροι κονδυλοφόροι έχουν πάθει αμνησία για τα πραγματικά γεγονότα εκείνης της εποχής. Προσπαθούν να ανακατασκευάσουν την ιστορία για να υπηρετήσουν σημερινές οικονομικο-εκδοτικές και κομματικές ανάγκες. Τους συνιστώ να διαβάσουν προσεκτικά τι έγραφαν το 89 στα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες δουλεύουν για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και να θυμούνται ότι η ιστορία δεν αλλάζει επειδή κάποια στιγμή σε μερικούς από εμάς μας συμφέρει να την ξεχάσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο να αναδεικνύεται από την υπόθεση των παραπομπών, τόσο τη σημερινή όσο και εκείνη πρέπει να το ομολογήσουμε του 89, είναι ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, το ξανάπα και το ξαναλέω και το έχει πει επανειλημμένος και ο πρόεδρος του κόμματός μας, πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ο νόμος εκείνος έγινε, υποτίθεται, για να προστατεύσει τους υπουργούς. Στην πραγματικότητα λειτουργεί σε βάρος της πολιτικής μας ζωής, λειτουργεί όμως και σε βάρος των υπουργών σε πολλές περιπτώσεις. Το 1989 οι ειδικές παραγραφές μας υπεχρέωσαν να κάνουμε μια μεταβατική κυβέρνηση και να αναβάλουμε επί πολλούς μήνες την επίλυση καυτών προβλημάτων της χώρας, για να μην παραβιάσουμε τη λαϊκή εντολή τότε για κάθαρση. Σήμερα ο νόμος αυτός χρησιμοποιείται
ως όπλο λασπολογίας για υποθέσεις που ανήσαν αποκλειστικά στα χέρια της δικαιοσύνης τα είχαν ήδη όλες ξεκαθαρίσει. Η γνώμη μου είναι ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να έχουν κανένα απολύτως δικαστικό προνόμιο. Η ειδική μέσω της Βουλής διαδικασία εκδίκασης των αδικημάτων τους πρέπει να καταργηθεί. Οι πολιτικοί πρέπει να δικάζονται όπως και οι υπόλοιποι πολίτες. Και απλώς να υπάρχει δικλίδα, οι υποθέσεις να έχουν ανακριτές και δικαστές της ανώτερης δυνατής βαθμίδας και πολυμελής συνθέσεις, ώστε να περιορίζονται τα περιθώρια των έξωθεν επεμβάσεων. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πιο τίμια λύση. Το σημερινό σύστημα δίνει υπερβολικές ευθύνες στην εκάστοτε πλειοψηφία. Τη θέτει, αν θέλετε, υπό δύο διαφορετικούς πειρασμούς. Τον πειρασμό της εξόντωσης των αντιπάλων δια της λάσπης και των διώξεων, αλλά και τον πειρασμό των αμοιβαίων κουκουλωμάτων. Στο τέλος άνθρωποι είμαστε κι εμείς εδώ μέσα. Υπάρχει ένας έστω από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες που να πιστεύει ότι εσείς οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό σας είσαστε σήμερα αμερόληπτοι κριτές δικοί μου? Ο μόνος αμερόληπτος κριτής για τον πολιτικό είναι η δικαιοσύνη. Εσείς πάντοτε φοβόσαστε τη δικαιοσύνη. Κάνατε ό,τι μπορούσατε να την αποφύγετε. Εγώ πάγια επιζητούσα, επιζητώ και θα επιζητώ τη δική της κρίση για να τελειώνει επιτέλους η λασπολογία. Θέλετε να με παραπέμψετε στο ειδικό προδικαστήριο? Παραπέμψετε με. Κάνετε το τώρα, κύριοι συνάδελφοι, να έχετε το θάρρος σε 15 μέρες. Δεν ανάγκη να χάσετε τις θερινές σας διακοπές παριστάνοντες δήθεν τους αντικειμενικούς κριτές στην Προανακριτική Επιτροπή. Η δικαιοσύνη αποτελεί τη μόνη ασπίδα προστασίας του πολιτικού. Και από εκεί περιμένω κι εγώ, και από εκεί θα βρω και τη δική μου τη δικαίωση και στις δύο περιπτώσεις. Και στην υπόθεση των υποκλοπών και στην υπόθεση της ΑΓΕΤ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, είναι προφανές ότι το κίνητρο της σημερινής συζήτησης, ξαναγυρίζω από εκεί που άρχισα, δεν είναι ούτε η τιμή, ούτε οι διαδικασίες πώλησης της ΑΓΕΤ. Αν όντως πιστεύατε ότι η ΑΓΕΤ αξίζει όσα ισχυρίζεστε, δεν θα είχατε ποτέ ως κόμμα πουλήσει τις μετοχές της με 605 δραχμές όπως εκάματε το 68, ή αν όντως πιστεύατε ότι αξίζει όσα ισχυρίζεστε το 88, θα σπεύδατε να την πάρετε πίσω με τα ίδια λεπτά που δώσατε όταν σας την προσέφεραν οι Ιταλοί μέσω του Μιχάλη Βρανόπουλου. Το πραγματικό σας κίνητρο είναι η δική μου προσωπική δίωξη. Για μένα, βέβαια, το είπα και θα το επαναλάβω και εδώ ενώπιον σας, είναι τίτλος τιμής ότι με κυνηγάτε με τόσο πάθος τόσους μήνες μετά την αποχώρησή μου από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και τελικά, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι διώξεις σας θα γυρίσουν μπούμεραγκ στο κεφάλι σας. Πολλές φορές στη διάρκεια του μακρού πολιτικού μου βίου υπήρξα στόχος συκοφαντιών. 50 χρόνια τώρα πολλοί κατά καιρούς επιχείρησαν να με εξοντώσουν. Έψαξαν την περίοδο του 65. Έψαξε η Χούντα την περίοδο της διακυβέρνησής σας. Επί χρόνια μου παρακολουθούσατε τα τηλέφωνά μου ψάχνοντας κι εσείς κάτι να βρείτε. Ακόμα και όταν ήμουν πρωθυπουργός μου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα και παρουσίασαν μάλιστα τις κασέτες οι κύριοι Αλαφούζη, ψάχνοντας κάτι να βρουν κι αυτοί. Ποτέ δεν κατάφεραν τίποτα. Ανήκω σε αυτούς τους Έλληνες πολιτικούς που μπορούν να απαντήσουν πώς ζουν. Είμαι
αν δεν κάνω λάθος, ο μόνος Έλληνας πολιτικός που νεαρός, νεότατος βουλευτής έκαμα δίκη για το πόθεν έσχες στην Κρήτη και απέδειξα ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Παρόλα αυτά, η λάσπη και η συκοφαντία ήταν το μόνιμο όπλο που χρησιμοποίησατε εναντίον μου. Θυμάστε το 85, όταν ενώ γνωρίζετε ότι πέρασα μήνες φυλακισμένους και καταδικασμένος σε θάνατο από τους Ναζί, με κατηγορήσατε ως συνεργάτη των Γερμανών. Η λάσπη σας δεν με φόβησε ποτέ, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Γι' αυτό σε ολόκληρη τη ζωή μου ποτέ δεν συμβιβάστηκα. Ακόμα και όταν έμεινα μόνος στην έρημο από τη Χούντα, έφυγα διωκόμενος αφού της πέταξα το χάντι. Δεν έφυγα εγώ με διαβατήριο του πατακού. Στην Ελλάδα γύρισα το 1974, όχι εκ του ασφαλούς, αλλά νωρίτερα, και οδηγήθηκα στις φυλακές του Ιωαννίδη. Ήμουν ο μόνος Έλληνας πολιτικός που ήταν κρατούμενος στη φυλακή την ώρα που επέστρεφε θριαμβευτής ο Καραμαλής από το Παρίσι. Στην πολιτική ζωή ξαναμπήκα το 1974, όχι υπό την προστασία των εκδοτών και των μεγάλων δυνάμεων, αλλά με τους ψήφους των πατριωτών μου. Οι χανιώτες με ξανάφεραν στη Βουλή. Ακόμα και τώρα, στην τελευταία φάση, η κυβέρνησή μου έπεσε από την εξουσία γιατί αρνήθηκε να συμβιβαστεί. Έχετε αμφιβολία ότι αν ματέωνα την αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ και διέδινα τις μεγάλες δουλειές που μου ζητούσαν, θα ήμουν εγώ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στο εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, φτάνω στο τέλος. Οι πολιτικές διώξεις σας δεν θα καταλήξουν πουθενά. Είναι όμως βέβαιο ότι για τον τόπο μας, σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνούμε, είναι, αποτελούν μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια. Προσθέτεται ένα επιπλέον παράγοντα διαίρεσης του λαού την ώρα που τα εθνικά θέματα και η οικονομία βρίσκονται σε κατάσταση τραγική και οδηγούνται ολοταχώς προς το αδιέξοδο. Τι θα σας ωφελήσει να κερδίσετε, αν κερδίσετε πρόσκαιρες εντυπώσεις, όταν η οικονομία οδηγείται με μαθηματική βεβαιότητα σε κατάρρευση? Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα αν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η κέτης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα του κυρίου Παπανδρέου θα έχει την τύχη της Τουρκίας, της κυρίας Σιλέρ. Ο ελληνικός λαός δεν πίστεψε όσα του είπαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Πίστεψε εσάς και την πολιτική σας σήμερα πληρώνει. Τι θα σας ωφελήσει να λασπολογήσετε για λίγες εβδομάδες τους αντιπάλους σας, όταν μετά τις ευρωεκλογές θα παρουσιαστούν σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια τα διέξοδα από την πολιτική που ακολουθήσατε στα Σκόπια? Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι πετώντας σήμερα λάσπη, και αυτό είναι το θέμα, θα εμποδίσετε τον ελληνικό λαό να συνειδητοποιήσει ότι όλα όσα είχαμε πει προεκλογικά ήταν σωστά και ότι η πολιτική την οποία εσείς προτείνετε οδηγεί σήμερα την Ελλάδα στην καταστροφή. Κάνετε λάθος, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Η διώξη σας είναι πολιτικά και ηθικά χωρίς προοπτική. Το μόνο που θα επιτύχουν είναι να βάλουν ένα ακόμα αγκάθι στην ενότητα του ελληνικού λαού, που τους επόμενους κρίσιμους μήνες,
όταν θα έχει έρθει η ώρα της αλήθειας, ενότητας που τότε θα είναι όσο ποτέ αναγκαία, αν θέλουμε η πατρίδα μας να βρει τη δύναμη να σταθεί και πάλι όρθια και να ξαναρχίσει την επώδυνη μακριά προσπάθεια για την αναβίωση, για την άνοδο, για να βγει από την κρίση που έρχεται.